Παρακαλώ την βουλευτή να επαρχία Λευκοσίας και είναι η Ειρήνη Χαραλαμπίδου να προσέρθει. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Την περασμένη εβδομάδα παρακολούθησα από αυτό εδώ το βήμα την φιλότιμη προσπάθεια του Υπουργού Οικονομικών να παρουσιάσει την οικονομική κρίση ως δημοσιονομική. Αυτή η συλλογική προσπάθεια της κυβέρνησης να μετατοπίσει την κύρια αιτία ενός μέγιστου τραπεζικού σκανδάλου, σφετερισμού καταθέσεων, κακοδιαχείρισης και αποδεδειγμένης πλέον απάτης, είναι εντελώς απαράδεκτη. Ο Υπουργός γνωρίζει πολύ καλά ότι ο αποκλεισμός της χώρας μας από τις αγορές δεν έγινε εξυπετιότητας των δημοσιονομικών αδυναμιών, που είναι και αυτές υπαρκτές, αλλά λόγω πρακτικών που εφάρμοζαν οι τράπεζες και των καθοριστικών αποφάσεων που έλαβαν ορισμένοι τραπεζίτες. Το άκουσε άλλωστε κατ' επανάληψη και από τα χείλη Ευρωπαίων αξιωματούχων. Με τη στάση του αυτή ο Υπουργός και η κυβέρνηση δημιουργούν την εντύπωση ότι επιλέγουν να αφήσουν τους τραπεζίτες στο απειρόβλητο. Αν κρίνουμε από τους μέχρι σήμερα χειρισμούς της κυβέρνησης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι η κάθαρση και η τιμωρία εξαντλούνται στις διακηρύξεις. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης ανέρεσε τη δέσμευση για διορισμό ποινικών ανακριτών και επέλεξε να διορίσει την Ερευνητική Επιτροπή ΠΙΚΗ. Ο λόγος ήταν προφανής. Η κυβέρνηση, σε αντίθεση με την καθολική απέτηση του λαού για τιμωρία των ενόχων, δεν στόχευε κύρια στην απονομή της δικαιοσύνης για το τραπεζικό σκάνδαλο, αλλά στο να αποκομίσει ωφέλη από τον πολιτικό διασυρμό της προηγούμενης κυβέρνησης, αποπροσανατολίζοντας ταυτόχρονα σε σχέση με τη συγκατάθεση του Προέδρου για το κούρεμα καταθέσεων σε βάρος των Κυπρίων καταθετών. Για το κούρεμα το οποίο γνώριζε, να σημειώσετε, από τις 4 του Μάρτη. Στην πορεία, η Επιτροπή ΠΙΚΗ από μόνη της οδηγήθηκε σε αδιέξοδο και αυτοκαταργήθηκε, αποκλείοντας από τις αρμοδιότητές της ό,τι είχε να κάνει με τα τραπεζικά σκάνδαλα, με αστικές και ποινικές ευθύνες και γενικότερα με όσες πτυχές αποτελούσαν αντικείμενο της δικαστικής εξουσίας. Η Επιτροπή εστίασε αποκλειστικά στον τομέα των κρατικών δαπανών, παραγνωρίζοντας τις καταστροφικές επιπτώσεις της τραπεζικής κρίσης και τους πρωταγωνιστές της. Παραγνώρισε επίσης σκανδαλώδεις συναλλαγές. Μια από αυτές, η πώληση των υποκαταστημάτων των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα με κόστος στις κυπριακές τράπεζες πέραν των 3 δισεκατομμυρίων. Αυτά είναι οικονομικά στοιχεία με ιδιαίτερη βαρύτητα, τα οποία όμως αγνοήθηκαν πλήρως από την Επιτροπή. Βαρύτατες είναι και οι ευθύνες του Υπουργού Δικαιοσύνης, τις οποίες ουδέποτε είχε την ευθυξία ως όφιλε να αναλάβει. Αντί να επιμένει στο διορισμό ποινικών ανακριτών, ενισχύοντας το έργο τους με ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων για το οικονομικό έγκλημα, έθεσε υποδιακύβευση το αποτέλεσμα των ποινικών ανακρίσεων που άργησαν με καθυστέρηση πολλών μηνών. Να θυμίσω επίσης ότι ο Υπουργός, ενώ όφιλε καθηκόντος να ελέγξει την νομιμότητα του διορισμού της Επιτροπής, προτού προχωρήσει στο διορισμό της, δεν το έπραξε. Όταν δεν εντοπίστηκε η αδιαμφισβήτητα παράνομη σύστασή της, για μέρες ολόκληρες, επικαλεί το ανύπαρκτη γνωμάτευση του τέος Γενικού Εισαγγελέα για να στηρίξει τα επιχειρήματά του ως προς την νομιμότητα της Επιτροπής, για να διαψευστεί στο τέλος δημόσια από τον ίδιο τον εισαγγελέα. Αλήθεια, υπάρχει κανείς σήμερα μετά από τόσα αποδεικτικά στοιχεία που ήρθαν στο φως, ο οποίος να αμφισβητεί ότι σε βάρος των Κυπρίων καταθετών εξελίχθηκε μια μεγάλη και καθόλου οργανωμένη απάτη? Οι τραπεζίτες συνειδητά τζόγαραν με τα χρήματα των Κυπρίων καταθετών, προέβαιναν σε πλασματικές ανακοινώσεις, παραπλανώντας για τα πραγματικά δεδομένα και αποκρύβοντας τις τεράστιες μαύρες τρύπες του τραπεζικού τομέα που οδήγησαν σε κατάρρευση την οικονομία. Οι εποπτικές αρχές δεν είναι άμυρες ευθυνών. Εθελοτυφλούσε ο κύριος Ορφανίδης
σε πρακτικές των διοικήσεων των δύο μεγάλων τραπεζών, οι οποίες ξέφευγαν από τις συνήθεις τραπεζικές πρακτικές, μοιράζοντας το χρήμα σε μια δράκα ανθρώπων. Και μάλιστα το έκαναν με πολύ ευνοϊκούς όρους και χωρίς ικανοποιητικές εξασφαλίσεις. 6,5 δις από την Τράπεζα Κύπρου σε 20 νομικά και φυσικά πρόσωπα. Στην Μαρφή Λαγή, ένας και μόνο εφοπλιστής είχε συνολικό δανεισμό στον όμιλο εταιριών του ύψους 729 εκατομμυρίων, σχεδόν 1 δις ευρώ, με προβλέψεις άνω των 500 εκατομμυρίων. Με τη σιωπή του ο κύριος Ορφανίδης συνέλαβε τα μέγιστα στην εξαπάτηση των Κυπρίων καταθετών. Προτεραιότητα ήταν για τραπεζίτες και εποπτικές αρχές η άντληση, βλέπετε, πρωτοβάθμιων κεφαλαίων με τη διάθεση αξιογράφων και χρεογράφων. Οι εποπτικές αρχές γνώριζαν επίσης για τους διατραπεζικούς δανεισμούς της Λαϊκής που από το 2009 ακούμπησαν τα 10,5 δισεκατομμύρια. Από τον Φεβράρι του 2011 η Μαρφή Λαϊκή ήταν κεφαλαιουχικά αφαιρέγγια και αυτό σύμφωνα με τα αποτελέσματα που η ίδια η τράπεζα ανακοίνωσε. Οι ζημιές της ακουμπούσαν τα 3,6 δισεκατομμύρια και τα ίδια κεφάλαια ήταν μόλις 600 εκατομμύρια. Και αυτό το γνώριζε ο κύριος Ορφανίδης. Μεταξύ 7 και 11, το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων της Μαρφή Λαϊκής έφτασε τα 27,4 δις. Το χαρτοφυλάκιο δανείων περιλάμβανε όλα τα μικροδάνεια και το υπόλοιπο προβληματικό δανειακό χαρτοφυλάκιο που οδήγησαν σε τεράστιες προβλέψεις στην τράπεζα χωρίς πηγές αποπληρωμής. Τα δάνεια στη Μαρφή Λαϊκή από το 2009 υπερεύαιναν των καταθέσεων. Μέχρι το 2011 αντιπροσώπευαν το 172% των καταθέσεων. Γι' αυτό και η Μαρφή Λαϊκή αναγκαστικά αύξενε τον διατραπεζικό της δανεισμό, κυρίως από τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κάποια από τα επιτόκια των δανείων ιδιαίτερα προκλητικά. 0,73%. Το ίδιο προκλητικά και τα χρυσά μπόνους εκατομμυρίων, τα οποία δίνονταν ακόμα και σε άτομα με ευθύνη αναφοράς στις εποπτικές αρχές σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται υπέρμετρη συσσόρευση κινδύνου. Με τα μπόνους, βλέπετε, έκλειναν στόματα. Στην περίπτωση της Μαρφή Λαϊκής, οι καταθέτες των Κυπρίων γέμιζαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς των ευνοούμενων της διοίκησης Βιεννόπουλου και αύξηναν το μετοχικό κεφάλαιο της ΜΙΚ. Τα όσα έχω αναφέρει πιο πάνω, πιστέψτε με, δεν σκιαγραφούν καν το μέγεθος της απάτης. Οι πολίτες απαιτούν την τιμωρία των ενόχων και η οργή τους αναπόφευκτα θα ξεσπάσει αν αποτύχει το κράτος για μια ακόμα φορά στην απονομή δικαιοσύνης. Ο λόγος πρέπει επιτέλους να γίνει πράξη. Γι' αυτό και εμείς, ως ΑΚΕΛ, προχωρήσαμε άμεσα σε καταγγελία στις γερμανικές εποπτικές αρχές, ζητώντας τη διενέργεια ελέγχου σε σχέση με τα δομημένα ομόλογα γερμανικής τράπεζας που χρησιμοποιείται από την πάλι ποτέ ισχυρή διοίκηση της Μαρφήν Λαϊκής Τράπεζας για έμμεση αγορά μετοχών της ίδιας της Μαρφήν Λαϊκής, καθώς και μετοχών εταιριών του ομίλου Μαρφήν Investment Group, όπως το Υγεία και η Delta Singular αξίας δεκάδων εκατομμυρίων. Στόχος μας δεν είναι μόνο η τιμωρία, αλλά με την επιβεβαίωση του θέματος που εγείρουμε, να γίνει κατορθωτή και η ανάκτηση μέσω της Γερμανικής Τράπεζας των χρημάτων των καταθετών της Μαρφής Λαϊκής. Χρήματα που διοχετεύτηκαν για αγορές μετοχών της Μαρφήν μέσω των δομημένων ομολόγων της Γερμανικής Τράπεζας και που ανέρχονται σε κάποιες δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Ζητούμε επίσης την εξέταση όλων των θεμάτων που άπτονται παραβίασης και παράκαμψης χρηματιστηριακών και τραπεζικών κανονισμών, με σκοπό την τιμωρία όσων ενέχονται στα τοξικά δομημένα ομόλογα που χρησιμοποιούσε η τότε διοίκηση Βιεννόπουλου. Η ανταπόκριση των γερμανικών εποπτικών αρχών ήταν άμεση. Επιπρόσθετα, ενημερώσαμε γραπτό στο Γενικό Εισαγγελέα με επιστολή ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου του 2013 για περιπτώσεις συγκεκαλυμμένης χρηματοδότησης προς τη ΜΙΚ, η οποία γινόταν από τα χρήματα των καταθετών και των κατόχων αξιογράφων. Σύμφωνα με τα στοιχεία μας, οι εγκρίσεις δίνονταν από τα ανώτατα στελέχη του κύκλου του κ. Βιεννόπουλου. Και αυτό κατά παράβαση των κανονισμών δανεισμού συνδεδεμένων προσώπων με σκοπό τη δημιουργία πλασματικών εντυπώσεων και χειραγώγησης ακόμα και στη ΜΙΚ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τιμωρία των ενόχων είναι καθολική απέτηση. Αυτό που θα πρέπει εμείς να φροντίσουμε
είναι οι ανεξάρτητοι θεσμοί να υπηρετούν πραγματικά τα συμφέροντα του τόπου και του λαού και όχι μιας ολιγαρχίας οικονομικών παραγόντων του χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπως προφανώς γινόταν μέχρι σήμερα, και οι οποίοι μέσα σε ένα πλαίσιο ασύλληπτης ασυδοσίας έφεραν τον τόπο στο χείλος της οικονομικής καταστροφής. Οι συμπολίτες μας είναι αρκετά όρημοι και γνωρίζουν ότι το περιδικαίου αίσθημα από τη μια και η απόδοση δικαίου από την άλλη δεν είναι κατά ανάγκη ταυτόσιμα πράγματα. Αυτό όμως που απαιτούν είναι την εφαρμογή του νόμου για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως κοινωνικής και οικονομικής τάξης. Απαιτούν ένα σύστημα δικαιοσύνης στο οποίο οι συμπολίτες μας να στηρίζονται για άρσια δικαιών, αλλά και για καταμερισμό περισσότερου δικαίου. Μόνο έτσι θα κερδίσουμε, θα ξανακερδίσουμε καλύτερα την εμπιστοσύνη των πολιτών. Σας ευχαριστώ. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Ευχαριστούμε, κυρία Χαραλαμπίδου.